Ήθελα απόψε το βράδυ να μιλούσα για ένα θέμα που είναι απαραίτητο στους χριστιανούς να το ξέρουν και δεν το ξέρουν όλοι. Θα έπρεπε όμως να το ξέρουν. Είναι το θέμα του αναδόχου προκειμένου να βαπτίσουν κάποιον. Αν όχι βέβαια μεγάλων, γιατί είναι δύσκολες και σπάνιες οι περιπτώσεις αυτές, αλλά ως επιτοπλίστων να βαφτίσουν κάποιον, ένα μικρόν ή μια μικρή. Ξέρει ο άνθρωπος αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να κάνει αυτό το μυστήριο που το θεωρεί μεγάλο και είναι μεγάλο, ξέρει τις ευθύνες που έχει έναντι του Θεού. Επίσης, ο γονέας ξέρει τι πρέπει να κάνει προκειμένου να βαφτίσει το παιδί του. Είναι κάτι που μένει σκοτεινό. Και θα ήθελα μια και τόσα άλλα πράγματα συζητούμε και αυτό να μην έμενε στην άκρη. Γιατί και αυτό παίζει πρωτεύοντα τολμών από ρόλο. Ο κάθε άνθρωπος, ο χριστιανός, έχει δυο γονείς, δυο πατέρες. Έχει το φυσικό του πατέρα που τον εγέννησε στην κοιλιά της μητέρας του από την οποία ευγήκε και έχει και το πνευματικό, αυτόν που τον έβγαλε από την κολυμβήθρα. Διότι ο άνθρωπος έχει δύο μητέρες. Έχει την πνευματική μητέρα και έχει και τη σαρκική μητέρα. Δεν τα ξέρουν αυτά οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων. Βάπτισμα πάνω κουμπαριά. Αυτό είναι όλο. Τώρα, τι γίνεται, πώς έχει, γιατί γίνεται. Αυτά είναι δευτερεύοντα πράγματα, παρότι θα έπρεπε να είναι πρωτεύοντα πράγματα. Ας τα πούμε όμως σιγά σιγά όλα αυτά για να μένουμε, για να τα μαθαίνουμε και να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας έναντι αυτών που έχουμε βαφτίσει. Πρώτα-πρώτα, το να βαφτίσει ένας άνθρωπος πρέπει να το σκεφτεί καλά. Διότι αναλαμβάνει ξένες αμαρτίες. Αναδέχεται, αναλαμβάνει. Παίρνει ευθύνες ξένες. Υπόσχεται. Ο ορισμός συγκεκριμένος ανάδοχος έχει ως εξής. Είναι, λέει, ο αναδεχόμενος, ο αναλαμβάνων εις εαυτόν και υποσχόμενος να το εκτελέσει. Είναι δηλαδή ο ανάδοχος του έργου. Ανέλαβε το τάδε έργο και βλέπουμε ο ανάδοχος αυτού στις πινακίδες έξω είναι ο τάδε. Εκκλησιαστικός όμως είναι ο νονός, ο κουμπάρος που λέμε. Αυτός αναλαμβάνει ορισμένες υποχρεώσεις έναντι του Θεού. Όχι έναντι των ανθρώπων. Έναντι του Θεού αναλαμβάνει. Υπόσχεται την ημέρα εκείνη πράγματα πολλά, τα οποία πολλές φορές πολλοί εκ των αναδόχων ούτε καν τα σκέπτονται, ούτε καν ξέρουν τι είναι αυτά που ερωτούνται και τι είναι αυτά που απαντούν. Και για τίνους λογαριασμό ερωτούνται και για τίνους λογαριασμό απαντούν. Απαντούν βέβαια αυτοί όπως τους υποδεικνύουν πολλές φορές, χωρίς να ξέρουν όμως και την ευθύνη την οποία αναλαμβάνουν. Και τι θα τους ζητηθεί λόγος κάποια μέρα, τι έκαναν σχετικώς με αυτή την υπόσχεση που έδωσαν. Είναι λοιπόν μια ευθύνη μεγάλη. Το να στεφανώσεις έναν άνθρωπο δεν είναι σοβαρό θέμα. Το να βαφτίσεις έναν μεγάλον άνθρωπο που έχει κατηχηθεί να παραβρεθεί στα βαφτίσα ενός μεγάλου ανθρώπου, ο οποίος ο ίδιος θα ομολογήσει, δεν είναι σοβαρή δουλειά. Για θα ομολογήσει ο ίδιος. Θα του πει αποτάσσεσαι το σατανά και θα πει το αποτάσσομαι.
και συντάσσεσαι το Χριστό. Και θα πει ναι, το συντάσσουμε το Χριστό. Και θα ομολογήσει αυτός και θα τον φτύσει αυτός ο ίδιος ο Σατανά και θα συνταχθεί με το Χριστό και θα το πει αυτός τρεις φορές το πιστεύω. Και όλες αυτές τις ομολογίες θα τις κάνει ο ίδιος ο μεγάλος. Παρευρίσκεται τυπικός τότε ο νονό. Αλλά τέτοιες περιπτώσεις έχουμε πολύ λίγες εμείς εδώ τώρα. Γιατί εμείς έχουμε τον νηπίο βαπτισμό. Εμείς είμαστε χριστιανοί από μικρά παιδιά. Και είμαστε ένοχοι έναντι αυτών των μικρών των οποίων αναδεχόμεθα, αναλαμβάνουμε εμείς να ομολογήσουμε για λογαριασμό δικό του. Και η υπόσχεση αυτή και η ευθύνη αυτή δεν σταματάει μέχρι την ώρα που η κουμπάρα ή ο κουμπάρος θα παραδώσουν το παιδί στην αγκαλιά της μητέρας, της κουμπάρας. Αλλά έχει και παρακάτω. Γι' αυτό λέγω είναι μεγάλη ευθύνη. Δυστυχώς ούτε εμείς που καλούμε κάποιον να μας βαφτίσει ένα παιδί προσέχουμε να είμαι θα εκλεκτικοί ποιον θα καλέσουμε, ούτε αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν να κάνουν το μυστήριο και να παραβρεθούν, να ομολογήσουν και να αναλάβουν την ευθύνη, γνωρίζουν τι υπόσχονται και τι αναλαμβάνουν και τι θα τους ζητηθεί εν ημέρα κρίσεως. Και είναι ένας φαύλος κύκλος, όπως λέμε. Και ναι μεν είναι βαπτισμένο, αλλά είναι σαν να είναι αβάπτιστο από απόψεως κατηχήσεως, διότι εκείνα τα οποία ανέλαβε να πει ο ανάδοχος θα πρέπει να τα πει μια μέρα στο αναδεχθέν, στο αγόρι ή το κορίτσι, να του πει ξέρεις τι έχω ομολογήσει για σένα εγώ, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ποιος νονός ή ποια νονά παρικολούθησε την αναδεκτήν ή των αναδεκτών μετά το βάπτισμα πνευματικό? Αρκείται να του πάει τη λαμπάδα του Πάσχα. Αρκείται να το κοινωνήσει 2-3 φορές και αυτό από δυσιδαιμονία μετά την βάπτιση. Ή να του πάει και κανένα δώρο άλλο. Πνευματικά όμως δεν ξέρω αν υπάρχουν στους 1000 ένας από τους αναδόχους που ανέλαβε να καταρτήσει εκείνον τον οποίον αναδέχτη από την κολυμβήθρα. Είναι μεγάλη ευθύνη και να το θυμόσαστε, θα σας ζητήσει λόγο ο Θεός μία ημέρα όσοι έχετε βαφτίσει. Εάν δεν έχετε κάνει αυτά τα οποία έπρεπε να έχετε κάνει, αδιαφόρως αν τα ευέχεται ο αναδεκτός ή η αναδεκτή, εγώ από την πλευρά μου κάνω το καθήκον μου, από εκεί και κάτω είναι υπεύθυνος ο καθένας, είναι ελεύθερος να δεχτεί ή να μη δεχτεί. Ο γονέας είναι και αυτός υπεύθυνος, διότι δεν φροντίζει να βρει έναν πνευματικό άνθρωπο να κάνει πατέρα πνευματικών του παιδιού του, αλλά έναν κάποιον, ξέρω εγώ, που αποβλέπει σε υλικά ωφέλη. Και ξέρετε, στα χωριά ως επιτοπλίστων, η πολιτική είναι οι περισσότεροι που βαφτίζουν τα παιδιά εκεί. Έχω ένα γνωστό μου, ο οποίος ήταν κοντά σε ένα βουλευτή και δεν ξέρω πόσα παιδιά έχει βαφτίσει για λογαριασμό του βουλευτού. Προϋποτίθεται ότι κάθε βάπτισμα είχε και έναν, δύο, τρεις ψήφους. Δεν ξέρω πόσοι ήσαντε στο σπίτι καθώ κουμπάρο. Αλλά τίποτα παραπέρα. Κανένα αρνί, κανένα κατσίκι, καμιά γίδα ψητή, αυτό ήταν όλο. Ένα γλέντι και έχει βαφτίσει ο τάδε. Τώρα, τι γίνεται αυτό, που είναι αυτό το παιδί, ζει, πεθαίνει. Του είπε κανείς τίποτα για το Θεό. Του μίλησε κανείς τίποτα για αυτά που υπεσχέθηκε την ημέρα του βαπτισματός του αυτός ο νουνός του. Τίποτα, ούτε ξέρουν καλά-καλά πού έχουν βαφτίσει. Άλλοι επίσης έχουν βαφτίσει αρσενικά και θηλυκά και αυτά τυχόν έχουν γίνει ανδρόγενα και έχουν τα αποτελέσματα, τα άσχημα. Αν δείτε τι βγαίνει από αυτές τις σχέσεις, γιατί πρόκειται περί πνευματικής συγγενείας,
Άιτε τι βγαίνει, τι αποτελέσματα, τι παιδιά βγαίνουν, θα κλάψει η καρδιά σας. Μου συνέβη μια τέτοια περίπτωση, την αντιμετώπισα στα συνούσα της Χίου. Είχα υλιογραφία με έναν που βέβαια δεν ήξερα, μου έγραφε ότι είναι παράλυτος από τη μέση και κάτω, χωρίς να ξέρω βέβαια από τι. Και κάποτε που ευρέθηκα εκεί πήγα να τον βρω. Πήγα έξω από την Κωμόπολη αυτή και τον βρήκα σε ένα τούνελ μέσα ήτο. Ήτο επάνω σε ένα διβανοκάσονο μεγάλο εκάθετο. Από τη μέση και πάνω γερός άνθρωπος. Αλλά από τη μέση και κάτω παράλυτος. Τον ερώτησα αν είναι μόνος του εκεί. Όχι, μου λέει, είναι και ο αδελφός μου, ο Γιώργης. Αυτός λέω, πού είναι. Μου λέει, είναι πιο μέσα από εκεί. Ήταν ένα άλλο τούνελ από εκεί. Και πήγα να τον δω αυτόν. Και βρήκα έναν άνθρωπο σαν βάτραχο. Τόσο δά κοντό και τα πόδια του σαν βάτραχο. Βρήκα μία μητέρα και αυτή σαν μανιτάρι χαλασμένο. Ήτο από τα γεραματά της, από τα βασανά της και λοιπά. Ρώτησα αν υπάρχει άλλος αδελφός και μου είπαν ότι υπάρχει κι άλλος αδελφός στο Ανιάτων σας Αθήνας, που τότε, μια υπόθεση 15 χρόνια τώρα, είχε 23 χρόνια αυτός το Ανιάτων εδώ. Όλη η οικογένεια βομβαρδισμένη. Προς τι και γιατί. Κανείς δεν κατόρθωσε να μου δώσει μια σωστή απάντηση, όπου κατά έναν πλάγιον τρόπο κοίταξα να εκμεύσω, να δω πού οφείλεται. Μήπως ήσαντε συγγενείς, ξαδέρφια, τίποτα, το ανδρόγενο και τα τι αυτά. Μία λοιπόν υπηρεσία από εκεί η νουσιώτησα, η οποία ήτο στο σπίτι που με φιλοξενούσε γραία, ήξερε την υπόθεση. Και που την ερώτησα, πλάγια, τι ξέρεις σχετικώς με το σπίτι αυτό, «Α», μου λέγει, «κύριε Μίτσο, της είπαμε τότε να μην τον πάρει αυτόν, γιατί τους είχε ο ίδιος ο νουνός βαφτίσει και δεν ήθελε να ακούσει». Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Εγώ ξέρω τρεις περιπτώσεις τέτοιες. Και πολλοί δεν το έχουν σε τίποτα. Και δεν το προσέχουν καθόλου. Και βαπτίζουν αδιακρίτως. Και αρσενικά και κορίτσα. Και το κάνουν πολλές φορές. Άλλα βαπτίζει ο σύζυγος, άλλα βαπτίζει η σύζυγος. Λες και είναι δύο πρόσωπα το ανδρόγυνο. Το ανδρόγυνο είναι ένα πρόσωπο. Είναι σαν να τα βαφτίζει ένας και ο αυτό. Ας είναι δύο πρόσωπα. Είναι σάρκα μία. Και είναι σαν να βαφτίζει ο ένας και αυτό. Εγκληματούν. Εγκληματούν. Γι' αυτό είναι τόσο σοβαρό το θέμα που στην πρώτη εκκλησία εγινόταν πάντοτε η κουμπαριά, η βάπτιση εκ μέρους αυτών που εστεφάνωναν, για να γνωρίζουν ακριβώς τη συγγένεια από κοντά, ώστε να πούνε προσέξετε, μην παντρευτείτε μεταξύ σας. Ακόμη δε εβάφτιζαν οι ίδιοι οι γονείς τα παιδιά τους, ώστε να τα δυσκολέψουν να μην παρθούν σαν αδέρφια, σαρκικά, να μην παρθούν και σαν πνευματικά. Τόσο σοβαρό θέμα είναι. Όλα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αμβλήθησαν σήμερα. Έτσι έχει αμβληθεί και αυτό και υπάρχουν χίλιες δυο ασθένειες που δεν μπορούν ακόμη οι γιατροί να βρουν την αιτία. Και αν αναζητηθούν οι ρίζες πίσω ή εάν ζητηθεί διαπροσευχής από τον Κύριο να αποκαλύψει την αιτία, πολλές θα αποδοθούν σε αυτή την πνευματική συγγένεια. Είναι το σοβαρότερο και το πρώτο μυστήριο το οποίο στερεώνει το χριστιανισμό. Δεν μπορεί κανένας να γίνει χριστιανός εάν δεν ξεκινήσει από το βάπτισμα. Είναι
το μεγαλύτερο μυστήριο. Από εκεί ξεκινάει, πεθαίνει ο παλιός άνθρωπος, θάπτεται ο παλιός άνθρωπος, αρνείται τον παλιόν άνθρωπο και ενδύεται τον καινούριον άνθρωπο. Είναι μυστήριο μυστηρίων, όπως θα λέγαμε. Να μαύρος άνθρωπος μπαίνει μέσα στην κοιλιά την πνευματική και βγαίνει ένας καινούριος άνθρωπος και πρέπει από εκεί κάτω να φροντίζει αυτόν τον καινούριον άνθρωπο να τον προσέχει δια των άλλων μυστηρίων, δια της μετανοίας και εξομολογήσεως και δια της θείας κοινωνίας. Αυτό λοιπόν το μυστήριο έχει καταντήσει ένα κοσμικό γεγονός. Ουδέποτε εγένετο βάπτισμα απόγευμα, ουδέποτε εγένετο βάπτισμα βράδυ, ουδέποτε εγένετο βάπτισμα μεσημέρι. Πάντοτε τα βαπτίσματα θα λαγίνουν πρωί. Θα λαγίνουν κατεξοχήν για τους ακατηχήτους κλπ. Θα λαγίνουν τις ημέρες των φώτων τότε, τα μεγάλα, το μεγάλο Σάββατο και τα τι αυτά. Και έμεναν οι άνθρωποι το πρωί εκεί και κοινωνούσαν και έπειτα έφευγαν και πήγαιναν συνοδεία με τους άλλους τους υπολείπους τους χριστιανούς, με ανοιχτές λαμπάδες και με χαρμόσυνες έτσι υμνοδίες τους επήγαιναν στο σπίτι. Διότι ο σκοπός του βαπτίσματος είναι να γίνει ο άνθρωπος δεκτικός αγιασμού. Μόλις βαπτίζεται ο άνθρωπος πρέπει να κοινωνείται αμέσως. Έστω και αυτό που γίνεται το παρατράγουδο τώρα, που βαπτίζεται το απόγευμα και τα τι αυτά, πρέπει ο ιερεύς να πάει να ανοίξει το αρτοφόριον και να βγάλει θεία κοινωνία από αυτή που έχει από τη Μεγάλη Πέμπτη εκεί φυλαγμένη για τα σεκτάκτους ανάγκας της Εκκλησίας, να κοινωνήσει το νεοφωτισθέν. Αυτός είναι ο σκοπός που ευαπτίστη. Ευαπτίστη, έφυγε ο παλιός άνθρωπος, βγήκε ο Σατανάς από μέσα, κοινοποιήθηκε έξωσης και εισέρχεται ο Χριστός. Τι το διώκνεις το παιδί από την Εκκλησία χωρίς Χριστόν? Του καθάρισε το δωμάτιο, για να του βάλεις το βασιλέα μέσα. Του βγάλες τον κατσικοπόδωρο από μέσα, για δεν του βάλεις το Χριστό μέσα να πάει το παιδί στο σπίτι. Αλλά δεν γίνονται από άγνοια, δεν θέλω να πω από αδιαφορία. Αυτά δεν γίνονται από άγνοια. Αυτός είναι ο σκοπός. Ο πατέρας λοιπόν πρέπει να είναι πνευματικός άνθρωπος. Ο πατέρας ο πνευματικός του παιδιού. Εμείς κοιτάζουμε τι απορρέει. Ποιος είναι αυτός? Αν είναι όμορφος, αν έχει χρήματα, αν έχει θέση. Καλά και άγια αυτά, αν υπάρχουν. Αν δεν υπάρχει όμως και ομορφάδα στην ψυχή, αν δεν υπάρχει και ομορφάδα στο πνευματικό κόσμο, τον εσωτερικό, δεν χρειάζονται τα εξωτερικά, δεν βοηθούν σε τίποτα τον άνθρωπο. Διότι το να βαφτίσει έναν άνθρωπο και να τον αφήσεις ελεύθερον είναι σαν να κεντρώσεις ένα δέντρο και να μην το κλαδέψεις ποτέ σου, να μην το προσέξεις ποτέ σου. Αυτό θα το πνίξουν τα παρακλάδια τα άλλα και θα χαθεί το κεντράδι αυτό. Θέλει περιποίηση εκ των υστέρων. Αυτή την ευθύνη του αποτάσω μέση Σατανά και συντάσω μέση Χριστέ και την πομπή σου και τη λατρεία σου και αυτή την ευθύνη πρέπει να τη μεταδίδει ο άνθρωπος στο φωτιστέν, στο νεοφωτιστέν. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται μία προσυνεννόηση με τους μέλλοντας πνευματικούς συγγενείς. Θα βαπτίσω το παιδί σας. Θα μου επιτρέψετε όμως αυτά τα οποία θα ομολογήσω να του τα μεταφέρω? Διότι λέγει μία λαϊκή έκφραση ωραία του κόσμου, σου παραδίδω, λέει, η κουμπάρα το παιδί βαπτισμένο, μυρωμένο, στο Θεό παραδομένο, να το φυλάξεις από φωτιά, από γκρεμό μέχρι 12 χρονών. Γιατί από εκεί και έπειτα? Από εκεί και έπειτα θα μου το δώσεις και εμένα. Μέχρι τότε είναι εσύ. Εσύ θα το έχεις. Αλλά από εκεί θα πάρω κι εγώ μέρος. Από τότε θα μου επιτρέψετε εμένα να έρθω να του πω δύο λόγια. Αυτά τα οποία κι εγώ έχω υποστεθεί για λογαριασμό του. Έχω ομολογήσει στον Χριστό. Έχω υποχρέωση να του τα πω. Δεν ξέρω αν θα του τα πεις εσύ. Αλλά έχω υποχρέωση κι εγώ να του τα πω. Ότι παιδί μου έτσι, έτσι είναι. Πολλοί άνθρωποι εκ προημίου θα μας πούνε δεν το δέχουμε αυτό το πράγμα. Εγώ το παιδί μου δεν προόρισε να το κάνω χριστιανό, να το κάνω άγιο. Μένα μου εσυνέβησε, το λέγω αυτό από ατομικό πειραματισμό. Όταν με κάλεσαν κάποτε και συγγενείς μου μάλιστα να τους βαφτίσω το κορίτσι τους, είπα ότι
Δεν έχω βαπτίσει και θέλω να το αποφύγω. Αν επιμένετε όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτά τα οποία θα ομολογήσω στο βάπτισμά του, όταν μεγαλώσει, θα μου επιτρέψετε να του τα πω του παιδιού. Και η μαμά είπε, η μεγάλη μαμά, η γιαγιά δηλαδή, είπε ότι εμείς δεν το προορίζουμε το παιδί μας για Παναγιούλα, για Παναγία δηλαδή, καταλάβατε, για Παναγιούλα. Δεν ξέρω γιατί το προορίζετε, για μπαλαρίνα το προορίζετε, κάντε δουλειά σας. Εγώ δεν το αναλαμβάνω. Χαίρετε, έφυγε. Αυτές οι προσυνοήσεις πρέπει να γίνονται. Δεν είναι απλώς να γίνει μια κουμπαριά. Δεν είναι τι θα κρατάει η κουμπάρα ή αν είναι όμορφη η κουμπάρα. Ή αν υπάρχει λόγοι αμαρτίας πίσω από την κουμπάρα και από το κουμπάρο. Γιατί έχουμε και τέτοια πράγματα. Αυτό το μεγάλο μυστήριο κρύβει πολλές φορές μοιχείες και πορνείες. Είναι βέβαια πράγματα αυτά τα οποία τον άνθρωπο τον κάνουν να σηκωθεί η τρίχα του. Όμως είναι αλήθειες αυτές που σας λέγω. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι είναι αδύνατο να ξεφύγει κανένας του Θεού. Όλων των ανθρώπων μπορούμε να ξεφύγουμε. Του Θεού δεν πρόκειται να ξεφύγουμε. Μόνο μία μετάνοια θα μας σώσει, ειλικρινής μετάνοια, για να παρουσιάσουμε ως δικαιολογικών ότι είχαμε άδεια. Δεν ξέραμε τίποτα από αυτά τα οποία ακούσαμε τώρα. Από τώρα όμως που ακούω, κάνω μετά βολή. Αναγνωρίζω την ευθύνη μου, αναγνωρίζω το λάθος μου και ζητώ έλεος. Ζητώ να βρεις έναν τρόπο να μου συγχωρήσεις το σφάλμα μου. Και ίσως εξαιτίας μου, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν καν τον ουνό τους ή την ουνά τους. Δεν τη γνωρίζουν. Μένα μου συνέβη, προσωπικό σε μένα. Όταν παντρευόμουνα, παρεπονέθη η νονά μου γιατί δεν την κάλεσα να με στεφανώσει. Δεν ήρθε ποτέ να με βρει, δεν ήξερα ποια είναι η νονά μου. Πού να τη βρω, αυτή έπρεπε να με βρει εμένα και να μου πει, ξέρεις παιδί μου, σε έχω βαφτίσει. Να ξέρω ότι είναι η νονά μου. Τώρα, διότι περιποιεί το τιμή να με στεφανώσει εκ των υστέρων, και εγώ καλούσα ένα φίλο μου άλλον που είμαστε μαζί στην Αλβανία και είχαμε συζητήσει εκεί πέρα, αν ποτέ γυρίσω πίσω, γυρίσουμε ξανά στην πατρίδα και παντρευτώ, θα με στεφανώσει. Και κρατώντας τον λόγο αυτών των στρατιωτικών της Αλβανίας, όταν ήρθε η ώρα για να παντρευτώ, τον κάλεσα να με στεφανώσει. Αυτή τη κακοφάνη όμως και το εξέφρασε ως παράπονο. Ναι, έχεις παράπονο, αλλά εναντίον εμού το εκφράζεις το παράπονο ή εναντίον του εαυτού σου. Είμαι 30 χρονών άνθρωπος. Πήγα 3 φορές στρατιώτης. Ήρθες ποτέ σου να μου πεις ότι σε έχω βαφτίσει. Μου είπες ποτέ τίποτα. Τι σε ξέρω. Πώς τώρα περιμένεις να έρθω εγώ να σε βρω, έλα να με στεφανώσει την ονά. Αυτά είναι αστεία. Και εν τούτης συμβαίνουν αυτά που σας λέγω. Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν καν ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τους ανέδειξαν από την κολυβήθρα. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν αναλάβει τα σεφτίνα στον έναντι του Θεού. Έναντι του Θεού. Αν λοιπόν και μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για τον α ή β λόγο γίνανε για κοσμικότητα κουμπάροι και συγγενείς, να το προσέξουν. Εάν δεν έχουν καθοδηγήσει τα παιδιά που ευάφτισαν, να φροντίσουν να τα καθοδηγήσουν. Έστω και τώρα αν υπάρχουν. Αν υπάρχουν μακριά, να τους γράψουν. Ξέρεις παιδί μου, αυτό και αυτό έχει γίνει μεταξύ μας. Εγώ έχω αναλάβει μια ευθύνη εναντί σου. Μέχρι την ώρα δεν εγνώριζα ποιες οι υποχρεώσεις μου απέναντί σου. Σήμερα όμως επέτρεψε ο Θεός να γνωρίσω. Λοιπόν σου λέγω πρόσεξε, δεν ξέρω ποια είναι η ζωή σου, δεν ξέρω αν πιστεύεις καν, γιατί μπορεί να βρεθείτε μπροστά σε αντιχρίστους αναδόχους, μπορείτε να βρεθείτε μπροστά σε πόρνες, σε μιχαλίδες κοπέλες που έχετε βαφτίσει, μπορεί να βρεθείτε μπροστά σε χιλιάστριες, δεν ξέρω σε τι μπορεί να βρεθείτε μπροστά, και μπορεί να ευθύνεστε και εσείς, σε ένα ποσοστό για αυτή την υπόθεση. Θα το πληρώσετε αυτό το ποσοστό. Δεν πρόκειται να το γλιτώσετε από τον νόμο του Θεού. Ο Θεός είναι ειλικρινής και οι νόμοι του εργάζονται και θα έρθει η στιγμή που θα σας ζητήσει λόγον ο Χριστός για αυτό το οποίο εκάμετε. Άγνοια δεν χωράει στο Χριστό.
Μη ακούτε τι λέει ο κόσμος. Δεν ήξερα εγώ. Να πάω να μάθει. Άγνοια νόμου δεν χωράει. Εδώ δεν γλιτώνεις από άγνοια νόμου στον κόσμο. Πάω να πει στον πρόεδρο, δεν ήξερα. Είσαι υποχρεωμένο να μάθει. Είσαι ακαδημαϊκός πολίτης, υποχρεωμένο να μάθει του νόμου του κράτους. Εδώ δεν ξέρει τις ευθύνες που αναλαμβάνεις. Ρίχνεις εδώ και μου αραβιάζεις ένα στρέμμα από τα σωμέση και έπειτα μου λες δεν ξέρεις. Πώς δεν ξέρεις. Πώς όλα τα άλλα τα ξέρεις και αυτό δεν το ξέρεις. Προσέξτε το λοιπόν, ίσως να μην είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Τώρα βέβαια ίσως να πέφτω στο κενό. Και εσείς οι οποίοι είστε εδώ παρόντες και ακούτε αυτά, να μην έχετε βάλει το χέρι σας ποτέ σε κολυμβήθρα. Να μην έχετε βάλει ποτέ το χέρι σας και να μην έχετε βάλει ποτέ λάδι που λέμε σε κανέναν και να μην έχετε ομολογήσει ποτέ και να μην έχετε αναλάβει ποτέ ευθύνη για κανέναν. Το εύχομαι αυτό το πράγμα, να το κάνετε. Αλλά πολλοί νομίζουν ότι αν τηρηθούν αυτά τα οποία λέγω, δύσκολα θα βρεθούν άνθρωποι να βαφτίσουν. Αν πρόκειται να βρεθούν άνθρωποι να βαφτίσουν κατά αυτή την έννοια που βαφτίζουν σήμερα, καλύτερα να μην βρεθούνε. Και να βαφτίσει ο ίδιος ο πατέρας. Και να βαφτίσει η ίδια η μητέρα. Και να πάρουν την ευθύνη αυτή. Και να μην έχεις εσύ την ευθύνη και εγώ. Να σταματήσουν οι παραέξω κουμπαριές. Οι συναλλαγματικές κουμπαριές. Οι σαρκικές, οι συμφεροντολογικές και ούτω καθεξής. Και να μείνει απλώς μυστήριον. Να μείνει απλώς μυστήριον. Να το βαφτίσει ο ίδιος ο πατέρας και η ίδια η μητέρα. Και να αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Δεν χρειάζεται η κουμπαριά ή απ' έξω. Ούτε έξοδα, ούτε τίποτα. Να πάει ένα απόγευμα, ένα πρωί στην εκκλησία, όποτε δεν ξέρω πού, να βαφτίσει το παιδί της. Και η ίδια να κάνει τον ενό. Και έτσι το θέμα λύγεται. Γίνεται χριστιανός και δεν υπάρχει και ευθύνη. Δεν ξέρω αν αυτά που σας λέγω τα είχετε ακούσει ξανά. Αν δεν τα έχετε ακούσει, προσέξτε τα. Είναι μεγάλη η ευθύνη ενός ανθρώπου που αναλαμβάνει να βαφτίσει κάποιον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει τρεις γεννήσεις. Έχει την γέννηση που γεννέται από τον πατέρα του και από τη μητέρα του. Έχει την γέννηση που γεννέται από την κολυμβήθρα. Και έχει και την γέννηση όταν βγαίνει από το σώμα του. Που πεθαίνει. Ξανά βγαίνει πάλι από μια φυλακή και περνάει για την άλλη ζωή. Αυτή που αξιοποιεί την τρίτη γέννηση είναι η δευτέρα γέννηση. Η λεγόμενη αναγέννηση. Γι' αυτό όλη η σπουδαιότηση είναι εκεί. Το να γεννήσεις, γεννάει και η γάτα. Γεννάει και ο σκύλος. Γεννάει και ο ποντικός. Γεννάει και το κουνέλι. Γεννάνε, όλοι γεννάνε. Αλλά το να γεννήσει ένας άνθρωπος δεν είναι αρκετό. Εκείνο που αξιοποιεί την πρώτη γέννα και την τρίτη είναι η δευτέρα, η αναγέννηση. Η αναγέννηση. Θυμόσαστε τη στιχομηθεία που έκαμε ο Χριστός μας με τον ποτέ καλόν εκείνο Νικόδημον τη νύχτα που πήγε κρυφά να τον επισκεφτεί το Χριστό μας που διαβάζουμε στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου. Ήταν ένας από τους επισήμους τότε του κοινοβουλίου που θα λέγαμε των Ιουδαίων, ο οποίος εκτιμούσε τον Χριστό μας και ήξερε, καταλάβαινε ότι ο Χριστός δεν είναι κοινό πρόσωπο, είναι καινούριο πρόσωπο. Και έσπασε τα δεσμά, κρυφά πήγε να τον δει. Βέβαια έπαιξε μαύρα κόκκινα την καριέρα του, την ύπαρξή του, γιατί εάν το αντιλαμβάνοντο θα τον έκαναν από συνάγωγο, θα τον έβγαζαν έξω, έχανε τα πάντα. Και αυτό ήταν μια μεγάλη θυσία. Όμως ο Χριστός μας δεν εστάθηκε εκεί να του το εκτιμήσει αυτό. Τον έπιασε αμέσως από τη μύτη. Του λέει αυτό καλό και άγιο είναι που έκαμε, αλλά αυτό δεν σε σώζει. Εάν τι σου λέει δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, αν δεν γεννηθεί του λέει άνωθεν δεν μπορεί να γίνει βασιλεία ουρανών. Δεν έπαιτε ότι ήρθες και κινδύνεψες και τώρα έγινες φίλος μου και σώζεσαι. Τίποτα μέχρι εδώ. Πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Αυτός μάλιστα το πήρε ανθρώπινο το πράγμα, σαρκικό, φυσικό. Πώς μπορώ εγώ, λέει, γέρος, γέρον, όν, να ξαναμπω στην κοιλιά της μάνας μου και να γεννηθώ.
Μα δεν μιλάω, λέει, για αυτό το πράγμα. Ξαναμπεί χιλιά τη μάνα. Λέω αυτό. Όσοι δεν γεννηθεί εξίδατο και πνεύματο, δεν θα μπει στην κοιλιά τη μάνα σου να γεννηθεί, θα μπει σε μια άλλη κοιλιά, το νερό, την κολυμβήθρα. Είναι και αυτή η κοιλία. Γι' αυτό λέει ο Θείος Χρυσόστομος ότι τα θηδεία οδύνας ελύσαμε. Γεννηθήκαμε δηλαδή με τους ίδιους κοιλόπονους. Μα άλλη κοιλιά εγώ, άλλη αυτή, άλλο αυτό. Ναι, αλλά η κολυμβήθρα ίδια όμως. Της ιδίας εκκλησίας. Κολυμβήθρα είναι εκείνη που μας κάνει αδελφούς εν Χριστώ. Η κολυμβήθρα είναι εκείνη που μας κάνει αδελφούς. Μητέρες έχουμε πολλές σαρκικές. Πνευματική έχουμε μία όμως. Όλοι οι χριστιανοί. Την κολυμβήθρα. Από την κολυμβήθρα είμαι θα συγγενείς. Διότι γεννήθημεν από μία κολυμβήθρα. Αυτή λοιπόν η αναγέννηση είναι εκείνη που αξιοποιεί την γέννηση την πρώτη. Και πλέον όταν αφήσεις το τσούφλιο ξανά και περάσεις την άλλη, λόγω της δευτέρας αναγεννήσεως, έχεις επιτύχει 100% αυτό το οποίο επρόκειτο να επιτύχεις. Και ήρθες να επιτύχεις, γιατί γι' αυτόν τον λόγο ήρθες στον κόσμο. Δεν ήρθες για άλλο λόγο ο άνθρωπος στον κόσμο. Αυτά που φτιάχνουμε εμείς εδώ, τα οποία τα λέμε πολιτισμό, τα λέμε πρόοδο, ξέρω εγώ τι τα λέμε, αυτά είναι σπασμένα κεραμίδια σαν εκείνα που φτιάχνουν τα μικρά που παίζουν τις κουμπάρες. Και όταν στο τέλος τα γκρινιάξουν, τα κλωτσάνε και φεύγουνε. Έτσι είναι αυτά που φτιάχνουμε εμείς, που λέμε εδώ ότι κάτι φτιάχνουμε. Τα είναι αστεία. Προορισμός του ανθρώπου δεν ήρθε εδώ για να φτιάξει αυτά, να παίξει τις κουμπάρες, να βάλει τα τσιμέντα και τα τούβουλα το ένα πάνω στο άλλο και να νομίσει ότι φτιάχνει πολιτισμό και δημιουργεί πρόοδο. Εδώ ήρθε για την ψυχή του, την αθάνατο έρχεται ο καθένας. Και εκείνο που μετράει στην περίπτωση αυτή είναι το πώς θα φύγει από τον κόσμο τούτον. Αυτό το θέμα. Όχι το τι έφτιαξε τον κόσμο τούτον. Ό,τι και αν έφτιαξε τον κόσμο τούτον, δεν μετράει αυτό. Μετράει τίποτα για τον Ωνάση. Μετράει τίποτα για την Κάλας. Μετράει τίποτα για το Λοκφέρες. Μετράει τίποτα για το Λιβανό. Μετράει τίποτα για τον Γκάιζερ. Μετράει τίποτα για τον Ρούσβελτ. Μετράει τίποτα για τον Στάλιν. Ποιον θέλετε να σας πω. Τίποτα. Αυτοί όλοι. Τα αφήσανε και φύγανε. Ούτε πήρα τίποτα. Και τη βρώμα και αυτή την αφήσανε από εδώ. Αυτό πρέπει να το φιλοσοφεί ο άνθρωπος. Αυτή η δευτέρα γέννηση, η λεγόμενη αναγέννηση, αυτή είναι που αξιοποιεί και την πρώτη και την τρίτη. Αν σε αυτή λοιπόν δεν πετύχουμε, εις μάτιν. Αν αυτή δεν πετύχουμε, σε αυτή πρέπει να πετύχουμε. Να έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους σωστούς. Εγώ παραδείγματι σήμερα, η μη θυνονά μου, έτσι. Την έχω πρώτη στο ψυχοχάρτη. Μπροστά και από τον πατέρα μου. Πρώτα γράφω Ελένης και έπειτα γράφω Αθανασίου. Αυτή είναι η πνευματική μου. Και έπειτα έρχεται ο πατέρας μου. Μητέρα μου πρώτα είναι αυτή. Και έπειτα έρχεται η δικιά μου παρακάτω η σαρκική. Διότι αυτή με αναγέννησε πνευματικός. Μητέρα μου με γέννησε σαρκικός. Μητέρα μου με γέννησε και με στέλνει στην κόλαση. Αυτή με αναγέννησε και με στέλνει στον παράδεισο. Και όσο διαφέρει το σώμα του πνεύματος, τόσο διαφέρει ο πνευματικός γονεύ του σαρκικού θείου του. Αλλά δεν είμαι θα εκλεκτική ώστε να έχουμε έναν πνευματικό άνθρωπο για το παιδί μας. Να προσεύχεται, να προσεύχεται. Μεγάλο θέμα αυτό. Να ξέρεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος και προσεύχεται για το παιδί. Βέβαια, εμείς φροντίζουμε να κάνουμε έναν συγγενή, έναν κουμπάρο, παραδείγματι,
που να έχει κάποια σχέση στην πολιτεία, κάποια σχέση στο χρήμα, κάποια σχέση τέτοια, που να τον έχουμε ένα αποκουμπί, ξέρω εγώ, όπως σκεπτόμεθα συνήθως για τον κόσμο αυτόν. Αυτό όμως δεν είναι εκείνο το οποίο πρέπει να προβάλλεται. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα σκεφτεί για την ψυχή, αυτός είναι εκείνος που πρέπει να γίνεται εκλεκτός. Υπάρχουν άνθρωποι στο περιβάλλον μας οι οποίοι δεν έχουν τα έξοδα πολλές φορές να βάλουν να μας βαφτίσουν το παιδί. Να τα βάλουμε εμείς τα έξοδα. Εγώ στο γιο μου που βάφτισα τα βάλα εγώ τα έξοδα. Την κόρη που κάλεσα να μου βαφτίσει το παιδί, το πνευματική κοπέλα. Και ήξερα ότι δεν έχει χρήματα, ο πατέρας δίνει 5 ραχμές να πάει στην εκκλησία και 10. Μπορούσα να περιμένω τώρα εγώ από την κόρη αυτή να φέρει 2-3-5 χιλιάδες ραχμές που κόστιζε τότε προ 15 ετών, 10 ξέρω πόσο κόστιζε, να γίνει το βαφτίσι. Εσείς θα πάτε με τη γυναίκα μου να ψωνίσετε τι σας χρειάζεται να κάνουμε το μυστήριο. Πόσο θα κοστίσει, εμείς θα πληρώσουμε. Εσύ ταυτοποιήσου ψυχικός. Κάτι προσευχήσου, εξομολογήσου, κοινώνησε να ομολογήσεις εκεί πέρα που θα ομολογήσεις για λογαριασμό της ψυχής αυτής. Αρκετό είναι το βάρος που θα πάρεις και η ομολογία που θα κάνεις απέναντι του Κυρίου. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Και πληρώσαμε εμείς και βάφτισε το παιδί. Πώς θα σκεφτείς. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά ο άνθρωπος τα βλέπει πάντοτε για να ζήσει εδώ, να προβληθεί εδώ, να παρουσιαστεί εδώ. Ποιον έκανε κουμπάρο, σε ποιον ακουμπάει, γιατί είναι κούφιος ο ίδιος, δεν έχει τίποτα. Ούτε Θεό έχει, γιατί αν είχε Θεό, όλους αυτούς θα τους είχε για τίποτα. Τους λεγόμενους μεγάλους, στρανούς, δυνατούς, τους σπασμένους λεγόμενους. Άνθρωποι που δεν ξέρουν να κάνουν το σταυρό του, τον καλεί να του βαφτίσει το παιδί του. Άνθρωπος που εγέρασε και δεν ξέρει το Πάτερ ημών και το πιστεύω και το Άγιος ο Θεός, τον καλεί να ομολογήσει για το παιδί του. Γυναίκα που ζει παρανόμως και με τα στήθια της έξω, την καλεί να ομολογήσει και να πει αποτάσσομαι τον Σατανά για το παιδί. Όχι αυτή ένα σύνταγμα διαβόλου θα πάνω. Και πρέπει αυτή να αποταχθεί τον Σατανά πρώτα. Και έπειτα να έρθει αποταχθεί για το παιδί το δικό σου και το δικό μου. Για σκεφτείτε τα, βάλτε τα κάπως έτσι μέσα στο νου σας. Να είτε τι εγκλήματα κάνουμε και τι γίνεται καθημερινό γύρω μας. Εκτός των περιπτώσεων που έχουν κληθεί και ετερόδοξοι από νομισμό και βαφτίζουν παιδιά ορθοδόξων. Και ετερόδοξοι έχουν γίνει κουμπάροι. Τι μπορεί να ομολογήσει ένας ετερόδοξος. Πόσο το πιστεύω, δεν το πιστεύει. Το λέει, το διαβάζει απλώς, διότι το λέει η θρησκεία η δικιά μας. Αλλά αυτός το πιστεύει. Κοροϊδεύεται ο Θεός. Τι σχέδιο βάφτισε με αυτό το παιδάκι, τι σου φταίει εσένα γονιέ αυτό το παιδάκι, γιατί το παίρνεις στο λαιμό σου. Τόσα εγκλήματα γίνονται εκ προημίου. Γιατί το δένεις, γιατί. Είναι λοιπόν μια ευθύνη πολύπλευρος αγαπητοί μου. Και προς τα έτσι και προς τα έτσι. Και σε μένα που αναλαμβάνω να κάνω αυτό το πράγμα, που φιλοδοξώ να γίνω κουμπάρος του τάδε, και εκείνος ο οποίος με διαλέει για να με κάνει κουμπάρο. Και οι δυο πρέπει να το σκεφτούν και να είναι εκλεκτικοί και οι δύο. Και ο ένας ποιον θα διαλέξει και ο άλλος ποιον θα κάνει. Και αν μπορούν να συνεργαστούν με τον φόβο του Θεού και οι δύο, να προχωρήσουν. Εάν όχι, να μην προχωρήσουν. Να μην γίνει. Και αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι κολλητικοί στη μέση, να μην γίνει. Λυπούμε διότι φέρνω πάλι κάτι δικό μου μπροστά. Αλλά είναι παράδειγμα. Αυτός μας στεφάνωσε, ήθιστε να βαφτίζει και το παιδί. Αλλά διότι είχε βαφτίσει και κορίτσα αυτός, δεν του έδωσε το παιδί να το βαφτίσει. Και καλέσαμε την κοπέλα και μας το βάφτισε η κοπέλα που δεν είχε βαφτίσει ούτε αγόρι ούτε κορίτσι. Μα δεν έχει μα. Μα είναι αδύνατον, δεν θα πάρθουνε. Μα δεν έχει.
Εμείς πάμε να πιάσουμε την εξαίρεση, αν παρθούν. Ποιος μου είπε εμένα ότι θα είμαι εγώ όταν αυτός θα παντρευτεί? Ποιος είναι? Έχουμε περιπτώσεις τέτοιες, γιατί ο σατανάς που τα γνωρίζει αυτά, τα φέρνει τα πράγματα έτσι και ενώνονται και συναντώνται πρόσωπα, ξένα, μακριά, που δεν ξέρουμε, και εκ των υστέρων αποκαλύπτεται ότι είναι και συγγενείς ακόμη, όχι μόνο αποβαθμένοι, πώς σου πω, και αδέρφια ακόμη, να έχουμε και τέτοιες ακόμη περιπτώσεις. Να έχουν συνέλθει αδέρφια στο εξωτερικό χωρίς να έχουν πάρει χαμπάρι περί τίνους πρόκειται και να αποδεικνύεται εκ των υστέρων την αδέρφια. Είσαι υποχρεωμένος λοιπόν να μην το ρίχνεις, δεν είναι δυνατόν, όλα είναι δυνατά. Εγώ έχω υποχρέωση να πάρω τα μέτρα μου. Αν τον κλείσω αυτόν τον κύριο τον αρχιμάστορα με τα κερατάκια και με την ουρά απ' έξω. Εγώ να μην του δώσω χώρα. Και από εκεί και κάτω ας κάνει ό,τι νομίζει ο καθένας. Είναι υποχρεώσεις αυτές σε εμάς. Είναι το βασικότερο θέμα, το μυστήριο αυτό του βαπτίσματος. Είναι και άλλες λεπτομέρειες επάνω στο βάπτισμα. Αυτές ενάγονται βέβαια στον κλήρο. Τι πρέπει να προσέξει ο κλήρος. Γι' αυτό και εμείς, αν μπορούμε να είμεθα εκλεκτικοί, δεν θέλω εγώ εκ του μέρους αυτού να πω, όμως αν μπορούμε να είμεθα εκλεκτικοί, και ποιος θα το βαφτίσει ακόμη το παιδί μας, γι' αυτό να το προσέξουμε. Αυτό να το προσέξουμε. Διότι όλα παίζουν ρόλο. Γνωρίζουμε. Έχουμε αισθητήριον. Είμεθα χριστιανοί. Θρησκεύουμε χρόνια. Και γνωρίζουμε και βλέπουμε τον καθέναν πώς εργάζεται στην εκκλησία του. Πώς βαπτίζει. Πώς βαπτίζει στο προσκύνημα αυτό. Πώς βαπτίζει εκεί. Πώς βαπτίζει στο μοναστήρι. Να μην συγκουνευτούμε σε χρήματα δήθεν προκειμένου να επιτύχουμε ένα μυστήριο τέλειο. Ο Θεός βλέπει ότι ζητούμε την τελειότητα και τότε θα το ευλογήσει το μυστήριο. Διότι γίνονται και ορισμένα τα οποία δεν πρέπει να γίνονται. Βέβαια ο Θεός οικονομεί, αλλά αν μπορώ εγώ να τα αποφύγω, ας τα αποφύγω. Μην πηγαίνω πάντοτε στην οικονομία του Θεού. Πόσο μπορώ κατά κρύβεια να το εργαστώ ένα θέμα. Είναι μεγάλο το θέμα. Όσο μεγάλο είναι και το μυστήριο. Μεγάλη όμως ευλογία όταν γνωρίζεις ότι έκανες έναν πνευματικό άνθρωπο στο παιδί σου. Πολλές φορές το πνευματικό, ο κουμπάρος, νονά, είναι ανώτερη από τους γονείς. Και πρέπει οι γονείς να σέβονται τους κουμπάρους τους, αν και το αξίζουν πολλές φορές, να το σέβεται ως ανωτέρους, ως πνευματικούς γονείς του παιδιού των. Βέβαια, αν τους έχουν και διαλέξει ή έχουν προσευχηθεί στον Θεό, όπως πολλές μητέρες προσεύχονται, να δοθεί ένα καλό παιδί στο κορίτσι τους, να δοθεί ένα καλό κορίτσι στο παιδί τους, και ο Θεός, η Παναγία, ο Άγιος, τα οικονομεί αυτά τα πράγματα, έτσι ακριβώς πρέπει να γίνεται και στο μυστήριο αυτό. Όχι εκεί και ως έτυχε. Βλέπω πολλές φορές που πηγαίνουν και ρίχνουν το παιδί τους μπροστά σε ορισμένες εικόνες. Στον Άγιο Σπυρίδωνα, στην Παναγία, στον Άγιο Νεκτάριο. Και να σου εκεί ο τυχόν τρέχει και το παίρνει το παιδί. Και σου λέει, θα το βαφτίσω εγώ, για το πήρα εγώ. Και ποιος είσαι εσύ? Από πού κρατάει σκούφια η δικιά σου που θα γίνεις πνευματικός πατέρας του παιδιού μου? Και τι πάνω απ' τι να το ρίξω εκεί πέρα? Και ο τυχόν θα έρθει να γίνει πνευματικός πατέρας του παιδιού μου. Πού σε ξέρω εγώ ποιος είσαι? Πιστεύεις? Εξομολογείσαι? Κοινωνείς? Από πού είσαι? Θα το ειδείς το παιδί αυτό ξανά? Είμαστε κοντά? Θα μπορείς να το ειδείς? Διότι να είσαι εσύ από την Αμερική και να με βαφτίσεις εμένα εδώ, πώς θα με ειδείς? Εγώ πήγα κάποτε να εξομολογηθώ στην Αίγινα που ευρέθηκα στο συγχωρεμένο τον πατέρα Ιερώνυμο, και του είπα να με εξομολογήσει και μου λέει, όχι μου λέει Δημήτρη. Γιατί, του λέω γέροντα, μα μου λέει, το γιατρό πρέπει να τον έχεις, μου λέει, στη γειτονιά σου.
Αν αρρωστείς, μου λέει, θα έρθει στην Αίγινα, μου λέει. Θα εξομολογηθείς στην Αθήνα, μου λέει. Όχι, δεν εξομολογιόμουν εγώ εδώ. Δεν εξομολογιόμουν. Αλλά αυτός κάτι παραπάνω θα μου έλεγε, πνευματικός άνθρωπος. Θα ωφεληθώ, έτσι το σκέφτηκα εγώ. Δεν με εξομολόγησε όμως. Ξέρεις τώρα, είναι άνθρωποι που βάφτησαν κάποτε ένα παιδί και δεν ξανά το είδαν. Πού είναι, πού πέφτει, πού γυρίζει, πού βρίσκονται, δεν ξέρουν καθόλου. Συνέβη μάλιστα, πέρσι που ήμουν στο εξωτερικό, εσυζητήτω ότι ένας είχε βαφτίσει παιδί στο 40 που ευρέθηκε έξω από τα Ιωάννινα. Και τώρα το παιδί αυτό θα ήταν μεγάλο, το υπελόγιζε πόσο θα ήταν, 25-30 ετών, και τώρα που θα ερχόταν φέτο στην Ελλάδα θα πήγε να το δει 30 ετών, ξέρω εγώ πόσο θα τον έβρισε τώρα. Τι σχέδιο κουμπαριά είναι και τι σχέδια πατρότητα είναι αυτή και τι σχέδιο ιότητα είναι αυτή. Αν βέβαια μπορείς να διακρίνεις ποιος είναι αυτός που θα το πάρει το παιδί, να το βαφτίσει, νομίζω ότι θα μπορείς, αν μπορείς να τον παρακολουθείς, να μάθεις ποιος είναι, ότι είναι πνευματικός άνθρωπος, ότι μένει κοντά σας, ότι θα βλεπόσαστε κλπ. Μπορεί να ενδώσει. Αλλά διαφορετικά δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Γιατί πολλοί το έχουν δείχνει για καλό. Για καλό. Υπάρχει και εδώ νομίζω, δεν θέλω να το πάρω 100%, δεν ξέρω πώς σκέφτονται ορισμένοι πατέρες, βάζουν κανόνα σε ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν μακριά από τον Χριστό πολλά χρόνια, όταν εξομολογήθησαν τους έβαλαν και κανόνα να βαφτίσουν. Εγώ αν ήμουνα δεν θα το έκανα. Τι να βαφτίσει αυτός, ο οποίος μέχρι τώρα ζούσε μακριά από τον Χριστό. Τώρα τα δικά του θα κοιτάξει ή τα άλλα θα κοιτάξει. Τι να βαφτίσει. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τίποτα. Τι να βαφτίσει. Τι να ομολογήσει αυτός, γιατί τον φορτώνεις με τέτοιο μυστήριο και με τέτοιο κανόνα. Να του βάλεις να κάνει μετάνοιες, να του βάλεις να κάνει μια ελεημοσύνη μέσα στο πλαίσιο του δυνατού. Το καταλαβαίνω. Τον υποχρεώσει να εκκλησιάζεται, το καταλαβαίνω. Τον υποχρεώσει άλλα πράγματα. Αν τον βάλεις όμως να κάνει το μυστήριο αυτό των μυστηρίων, αυτό το καταλαβαίνω. Είναι μεγάλη αμαρτία, αγαπητοί μου. Μην βάζετε το χέρι σας εύκολα. Αν τα καταφέρετε, μεγάλη ευλογία είναι. Γιατί βγάζετε έναν άνθρωπο και τον κάνετε χριστιανό. Αναγνωρίζετε μπροστά στο Θεό, γράφετε το όνομά σας δίπλα. Ως εγγυητής της ψυχής αυτής. Εσείς παρουσιάζετε ως εγγυητής. Τι γίνεται εδώ όταν υπογράψετε μια συναλλαγματική ως εγγυητής και δεν την πληρώσει ο άλλος. Τι θα γίνει, ξέρετε, θα την πληρώσει. Αυτό ακριβώς γίνεται και εκεί. Θα την πληρώσει αυτή την υπόσχεση που έδωσε. Γι' αυτό δεν ξέρω πώς και τι έχει συμβεί στη ζωή σας μέχρι σήμερα. Ή όσοι ακούσουν την ομιλία αυτή, η οποία μεταφέρεται στα πέρατα της Οικουμένης, δεν ξέρω πώς θα έχουν κάνει στη ζωή τους. Να πάνε να βρούνε παπά που καταλαβαίνει από αυτά τα πράγματα. Όχι τον τυχόντα. Έμπειρο παπά. Να τα συζητήσουν καλά τα πράγματα. Να εξομολογηθούν τα λάθη τους αυτά. Της αγνίας τους τα λάθη. Για να τακτοποιηθούν με τον Χριστό. Μόνον μετάνοια και εξομολόγηση τακτοποιεί τα θέματα αυτά. Κανένας άλλος τρόπος δεν θα τακτοποιεί. Και προσευχή μέρα νύχτα. Θεέ μου, δεν ήξερα. Και όπου βρίσκεται, στέπασέ το. Ευλόγησέ το. Δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω τι έγινε. Από τότε δεν το είδα. Ούτε ήκουσα. Ούτε ενδιαφέρθην ποτέ. Μαθαίνω ότι πάει καλά στις δουλειές του. Αλλά με την ψυχή του τι κάνει δεν ξέρω. Εγώ δεν ομολόγησα για τη δουλειά του. Δεν ομολόγησα για τον πεζακτά του. Δεν ομολόγησα για το κρεβάτι του. Εγώ ομολόγησα για την ψυχή του. Η ψυχή του δεν ξέρω πώς πάει. Δεν ενδιαφέρθηκα. Μην τα πληρώσω. Δεν ήξερα τι έκανα ο άνθρωπος. Γιατί είναι αλήθεια ότι δεν ξέραμε τι κάναμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν ξέραμε, κάθε κάναμε. Δεν θα αφήναμε έτσι το πράγμα.
Κάτσα κάναμε. Για σκεφτείτε το, εν πάση περιπτώσει, μια και επέτρεψε ο Θεός να συζητηθεί έτσι το θέμα. Και προσέξτε σε όλες τις περιπτώσεις. Μην πανικοβληθείτε με αυτό που σας ομιλώ. Σας ομιλώ πώς έχει το θέμα. Να εξακολουθήσετε να κάνετε τα μυστήριά σας. Αλλά με σύνεση, με προσοχή, εκλεκτικά, κατόπιν προετοιμασίας. Άνθρωποι αμετανόητοι και ανεξομολόγητοι. Η κάθε μια που γυρίζει μέσα στους δρόμους από εδώ και από εκεί. Ο καθένας που γυρίζει μέσα στην αγορά, ψεύτης, κλέφτης, απατεών κλπ. Έρχεται να βαφτίσει. Τι να βαφτίσει. Τι να βαφτίσει. Πόσον θα ομολογήσει και θα πει από τα σωμέση σατανά. Πόσον τον έχει μέσα του το σατανά. Πόσον αυτός δεν είναι μετανοημένος. Αυτός δεν είναι εξομολογημένος. Και έχει μια λεγεώνα διαβόλους μέσα του. Τι θα ομολογήσει αυτό για το παιδάκι αυτό. Τι θα ομολογήσει. Τι θα μπορούσε να του πει ο Χριστός μας. Κοίταξε την πάρτη σου πρώτα. Πιάσε τα κουβαρδαλίκια γι' αυτό. Αυτό θα του ήταν. Και αυτό θα πρέπει να του πει. Δεν ξέρω. Ίσως είναι σκληρός ο λόγος. Αλλά μέχρι σήμερα, όπως καταλαβαίνω και όπως περπατώ ακόμη, βλέπω τίποτα δεν έχουμε κάνει σωστό στη ζωή μας. Τίποτα. Με τον τρόπο μας πηγαίνουμε. Πού. Πού πάμε. Στο διαμέρισμά μας. Στο ρετυρέ μας. Πού πάμε. Στη Βασιλεία του Χριστού. Βασιλεία του Χριστού έχει κανονισμούς. Βασιλεία του Χριστού έχει κανονισμούς. Και όποιος εφαρμόζει τους κανονισμούς θα εισέλθει. Όποιος δεν εφαρμόζει τους κανονισμούς θα μείνει απ' έξω. Είναι αδύνατο να μείνει απ' έξω. Εκτός σε παραλαμβάνω και γίνει μετάνοια, ειλικρινής μετάνοια. Εν χώματι και σποδό, όπως λέγει η Γραφή. Τότε μόνο υπάρχουν προϋποθέσεις να μπορέσει ο άνθρωπος να σωθεί. Νόμιζα ότι έπρεπε και αυτά να λεχθούν. Κρατήστε ό,τι νομίζετε, μεταδώσετε ό,τι νομίζετε και φυλαχτείτε όσο νομίζετε και διορθώσετε ό,τι μπορείτε να διορθώσετε εάν έχετε λόγους να διορθώσετε έπειτα από αυτά τα οποία επέτρεψε ο Θεός να ακουστούν και απόψε το βράδυ αναφορικώς με τους αναδόχους και γενικότερα με το βάπτισμα και με τους γονείς. Ο Θεός βοηθός.